Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Στον Άγιο Παύλο ομιλία πρώτη. Πώς αποδεικνύει ο Χρυσόστομος ότι ο Παύλος είναι ανώτερος από τους παλιούς προφήτες, αλλά και από τον Πρόδρομο, αλλά και από τις αγγελικές δυνάμεις στην εκτέλεση και στην τήρηση των εντολών του Κυρίου. Ξεκινάει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα έσφαλε κανένας αν ονομάσει την ψυχή του Παύλου λιβάδι αρετών και κήπο πνευματικό. Τόσο πολύ ακτινοβολούσε από τη χάρη και έδειχνε την πίστη της ψυχής του αντάξια αυτής της χάριτος. Επειδή λοιπόν έγινε σκεύος εκλογής και καθάρισε καλά τον εαυτό του, είχε εκχυθεί σε αυτόν πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μας χάρισε και τους θαυμαστούς ποταμούς, όχι μόνο τέσσερις σύμφωνα με την πηγή του Παραδείσου, οι τέσσερις ποταμοί του Παραδείσου σύμφωνα με την ιστορία είναι ο Φυσών, ο Γιών, ο Τίγρης και ο Εφράτης. Τέσσερις ποταμοί είχε ο Παράδεισος. Γι' αυτό λοιπόν μας χάρισε και τους θαυμαστούς ποταμούς, όχι μόνο τέσσερις σύμφωνα με την πηγή του Παραδείσου, αλλά πολύ περισσότερους που ρέουν καθημερινά και δεν ποτίζουν τη γη, αλλά τις ψυχές των ανθρώπων που τις διεγείρουν στην καρποφορία της αρετής. Ποιος λοιπόν λόγος είναι ικανός να εξυπνήσει τα κατορθώματά του? Μην ξεχνάτε, είναι εγκομιαστικός ο λόγος. Τον εγκομιάζει τον Απόστολο Παύλο. Ή ποια γλώσσα θα μπορέσει να πλησιάσει τα εγκομιά του? Γιατί όταν όλα τα ανθρώπινα καλά τα έχει συγκεντρωμένα μία ψυχή και όλα σε υπερβολικό βαθμό, και όχι μόνο τα καλά των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων, πώς θα ξεπεράσουμε το μέγεθος των εγκομίων? Δεν θα σιωπήσουμε βέβαια γι' αυτό, επειδή δηλαδή τα εγκόμια μας δεν είναι αρκετά να ειμηνήσουν στην πραγματικότητα την ψυχή του Παύλου. Αλλά επειδή δεν είναι αρκετοί, αυτό δεν θα μας κάνει να σιωπήσουμε. Δεν θα σιωπήσουμε βέβαια γι' αυτό, αλλά γι' αυτό, ακριβώς γι' αυτό θα μιλήσουμε. Γιατί και αυτό είναι το καλύτερο είδος εγκομίου. Ποιο είναι το καλύτερο είδος εγκομίου? Το να ξεπερνά δηλαδή το μέγεθος των κατορθωμάτων κατά πολύ την ευχέρεια του λόγου. Το μέγεθος των κατορθωμάτων να ξεπερνάει την ευχέρεια του λόγου. Να μην μπορείς να περιγράψεις δηλαδή πραγματικά τα κατορθώματα αυτού του ανθρώπου. Και η ήττα είναι, να μας, για μας λαμπρότερη από άπερες νύχες. Αν δεν μπορούμε πραγματικά να εγκομιάσουμε τον Απόστολο Παύλο, αυτό είναι μια ήττα, αλλά είναι λαμπρή ήττα. Γιατί αναδεικνύει το μέγεθος του ανθρώπου. Από πού λοιπόν θα ήταν κατάλληλο να αρχίσουμε τους επένους? Αλλά πού αλλού παρά από αυτό πρώτα? Να αποδείξουμε ότι έχει όλα τα καλά. Γιατί είτε οι προφήτες έδειξαν κάτι σημαντικό, είτε οι πατριάρχες. Οι πατριάρχες ήταν οι αρχηγοί οικογενειών και οι γενάρχες του Ισραηλιτικού λαού. Πατριάρχες ονομάστηκαν πολλά πρόσωπα. Περισσότερο για αυτούς μπορούμε να δούμε κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, εννοείται. Ξέρουμε τους πατριάρχες, ξέρουμε τον Ιακώβ και τους ιούς του, τους ιούς, τον Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδα κτλ. Τον Αβραάμ και όλους τους πατριάρχες. Ξεπερνάει λοιπόν. Α, γιατί είτε οι προφήτες λοιπόν αυτοί έδειξαν κάτι σημαντικό, είτε οι πατριάρχες, είτε οι δίκαιοι, είτε οι Απόστολοι, είτε οι μάρτυρες, όλα αυτά μαζί τα έχει συγκεντρωμένο ο Παύλος. Σε τόσο υπερβολικό βαθμό που κανένας από αυτούς δεν είχε, και όποιο καλό είχε καθένας χωριστά, το είχε αυτός. Δηλαδή, και όλα μαζί τα έχει, όλα μαζί, αλλά και όποιο καλό χωριστά ο καθένας είχε από αυτούς, το έχει, το διαθέτει ο Απόστολος Παύλος. Και εξηγείται. Πρόσεχε, το λέει. Μας λέει. Πρόσφερε θυσία ο Άβελ και από εδώ ανακηρύσσεται αγαθός. Ξέρουμε την ιστορία του Άβελ και του Κάιν και του Άβελ. Οι δάσκαλοι εδώ που είναι, ξέρετε, διδάσκουν στα θρησκευτικά. Προς το παρόν θα διδάσκεται τώρα σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα διδάσκεται πώς γεννήθηκε ο Βούδας. Θρησκεολογία θα γίνει. Πραγματικά ξέρουμε όλοι ότι ο Άβεν, η προσφορά του προς τον Θεό ανέβαινε. Ο καπνός ανέβαινε ευθεία προς τα πάνω, γινόταν δεκτή η προσφορά του, η θυσία του. Ενώ του Κάιν, ο οποίος επιβουλευόταν και ζήλευε τον αδελφό του, σκορπιζόταν.
και δεν ανέβαινε ούτε δύο μέτρα πάνω από το έδαφος. Και από τη ζήλια του πήγε και σκότωσε τον αδερφό του, τον Άβελ. Ο Άβελ αυτός είναι δίκαιος. Δίκαιος. Και γιατί είναι δίκαιος, λέει, γιατί ανακηρύσσεται δίκαιος επειδή πρόσφερε θυσία. Αλλά εάν φέρεις ενώπιό μας τη θυσία του Παύλου, τόσο ανώτερη παρουσιάζεται από εκείνη όσο ο ουρανός από τη γη. Ποια υποθυσία θέλετε να πω? Γιατί δεν είναι μόνο μία. Γιατί ο Παύλος πραγματικά θυσίαζε τον εαυτό του καθημερινά και έκανε μάλιστα διπλή αυτή την προσφορά. Πρώτα πεθαίνοντας καθημερινά και ύστερα φέρνοντας την έκρωση στο σώμα του. Δηλαδή τα σημάδια του θανάτου στο σώμα του. Γιατί διαρκώς ήταν αντιμέτωπος με κινδύνους και θυσιαζόταν με τη θέλησή του. Και νέκρωσε έτσι τη φύση της σάρκας, ώστε να μην είναι καθόλου κατώτερος από τα θυσιαζόμενα σφάγια, αλλά και πολύ ανώτερος. Γιατί δεν πρόσφερε βόδια για πρόβατα, αλλά θυσίαζε διπλά τον εαυτό του κάθε ημέρα. Γι' αυτό και είχε το θάρρος να πει, γιατί εγώ τώρα προσφέρω σπουδή, όπως λέγει στην Προστιμόθεν, εγώ γαρινή σπέβδομαι, εγώ γαρίδη σπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Γιατί εγώ τώρα προσφέρω σπουδή, καλώντας σπουδή το δικό του αίμα. Τι είναι η σπονδή. Ναι. Τι είναι η σπονδή. Εδώ το μεταφράζουμε σαν σπουδή. Τι είναι η σπονδή. Ξέρουμε ότι οι αρχαίοι και Έλληνες και όλοι οι λαοί αυτοί. Δεν ήταν η θυσία η σπονδή. Βάζανε τα... Ξέρετε ότι δεν θυσίαζαν τα καλά κομμάτια του ζώου. Το ξέρετε αυτό. Ό,τι δεν μπορούσαν να φάνε θυσίαζαν. Θυσίαζαν ό,τι δεν μπορούσαν να φάνε. Έτσι κάνανε. Παίρνανε τα εντόστια και ό,τι δεν τους άρεσε τα λοιπά τα βάζανε στο θυσία και τα καλά μέρη τα κρατούσαν. Και μάλιστα μερικοί τιμωρήθηκαν από τους θεούς αρχαίοι Έλληνες εξαιτίας αυτής της πονηρής κατάστασης. Και ποιος τιμωρήθηκε στην Παλαιά Διαθήκη επειδή έκανε θυσία πονηρή? Ποιος? Μπράβο, ο Σαούλ. Ο Σαούλ τιμωρήθηκε από το Θεό γιατί κρατούσε τα καλά κομμάτια του κρέατος για τον εαυτό του και δεν τα προσφέρει στον Θεό. Και τιμωρήθηκε. Λοιπόν, σπονδύ σημαίνει ότι πάνω στα θυσιαζόμενα μέλη του σώματος πηγαίνανε με το κρασί και ρίχνανε κρασί πάνω. Σαν να πίνανε, κάνανε στην υγειά τους ας πούμε, αλλά και κάνανε σπονδύ πάνω στα καμένα αυτά. Στη θυσία αυτή και μετά πίνανε κιόλας από το κρασί. Αυτό θα πει σπονδύ. Σπονδύ ο Απόστολος Παύλος έκανε με το αίμα του. Με λίγα λόγια. Όμως λέει, δεν αρκέστηκε στις θυσίες αυτές. Αλλά επειδή αφαίρωσε καλά τον εαυτό του, πρόσφερε και την οικουμένη θυσία και σαν να είχε φτερά διέσχισε τη γη και τη θάλασσα, την Ελλάδα και τις άλλες χώρες και γενικά όλη τη γη που βλέπει ο ήλιος, όχι μόνο οδηπορώντας αλλά ξεριζώνοντας τα αγκάθια των αμαρτημάτων και σπέρνοντας τον λόγο της ευσέβειας, απομακρύνοντας την πλάνη, επαναφέροντες την αλήθεια, κάνοντας προσέξτε αυτό, δεν πήγαινε απλά δίδασκε, έκανε όλα αυτά κάνοντας αγγέλους από τους ανθρώπους ή καλύτερα από δαίμονες τους ανθρώπους τους έκανε αγγέλους. Έτσι, αυτό ήταν το έργο του Αποστόλου Παύλου. Αποδαίμονες τους ανθρώπους, τους έκανε αγγέλους. Γι' αυτό και όταν επρόκειτο να φύγει από τον κόσμο, ύστερα από τους πολλούς κόπους του και τα πολλά τρόπια αυτά, παρηγορώντας τους μαθητές του έλεγε. Αυτό είναι. Ναι. Αλλή και σπένδομαι επί τη θυσία και λειτουργία της πίστεως ημών, χαίρω και συχαίρω πάση νημήν. Δηλαδή, και αν ακόμη χύνω το αίμα μου σπουδή πάνω στη θυσία και λειτουργία της πίστης σας, χαίρω και χαίρω μαζί με όλους σας, γι' αυτό και εσείς χαίρετε και συχαίρετε με εμένα. Δηλαδή, ότι η θυσία του έπιασε τόπο. Τι λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει εις άξιον τη θυσία αυτή, την οποία θυσίασε με το μαχαίρι του Αγίου Πνεύματος, την οποία πρόσφερε στο θυσιαστήριο που είναι πάνω από τους ουρανούς? Δεύτερον, αλλά δολοφονήθηκε ο Άβελ από τον Κάιν και έτσι έγινε δοξότερος? Εγώ όμως σου αρρύθμισα άπειρους θανάτους και τόσους όσες ημέρες έζησε κτηρίζοντας αυτός ο μακάριος. Και αν θέλεις να μάθεις αυτή την πραγματική σφαγή, εκείνος θανατώθηκε από τον αδερφό του, ο Άβελ, που δεν τον είχε αδικήσει ούτε ευεργετήσει.
Ο Παύλος όμως θανατωνόταν από αυτούς τους οποίους έτρεχε να αρπάξει από τα άπειρα κακά και για τους οποίους πάθαινε αυτά που έπαθε. Δηλαδή τους ευεργέτησε από τους ευεργετηθέντες. Αλλά ο Νόε ήταν δίκαιος, τέλειος ανάμεσα στη γενεά του και μόνο αυτός ανάμεσα σε όλους ήταν τέτοιος. Αλλά και ο Παύλος ήταν τέτοιος, μόνος ανάμεσα σε όλους. Και εκείνος έσωσε, μόνο τον εαυτό του μαζί με τα παιδιά του, ο Νόε. Δεν μπήκε στην Κιβωτό ο Νόε και πήρε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Αυτούς πήρε μόνο, τους τρεις γιους του. Τη γυναίκα του και τους τρεις γιους του. Ο Παύλος όμως, όταν έγινε στην οικουμένη πολύ χειρότερος κατακλυσμός από τον Νόε, χωρίς να καρφώσει σανίδες και να κάνει Κιβωτό, τι ωραία εικόνα τώρα αυτή, αλλά δίγε σανίδες, γράφοντας τις επιστολές του, όχι δύο και τρεις και πέντε συγγενείς, αλλά ολόκληρη την οικουμένη που επρόκειτο να καταποντιστεί, άρπαξε μέσα από τα κύματα με τις επιστολές του. Έτσι. Δεν ήταν οι σανίδες, ήταν σανίδες σωτηρίας οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ούτε η κιβωτός του ήταν τέτοια, ώστε να περιφέρεται σε έναν τόπο. Αλλά έπιασε τα πέρατα της οικουμένης, τα σημεία της οικουμένης, τα πέρατα έπιασε ο Παύλος, και από τότε μέχρι σήμερα όλους τους οδηγεί μέσα σε αυτή την κιβωτό. Όλη την οικουμένη την έκανε κιβωτό. Αφού την έκαμε ανάλογη προς το πλήθος των σωζωμένων, δέχεται ανθρώπους στη κιβωτό αυτήν πιο ανόητους από τα ζώα και τους κάνει εισάξιους με τις ουράνιες δυνάμεις. Δηλαδή, όπως είπαμε, από διαβόλους τους έκανε ανθρώπους και από ανθρώπους τους έκανε αγγέλους. Τους έκανε εισάξιους με τις ουράνιες δυνάμεις, ξεπερνώντας έτσι τη κιβωτό του Νοέ. Γιατί εκείνη, αφού έλαβε κόρακα, δηλαδή ακούστε τώρα αυτό, η κιβωτός του Νόε, ο Νόε με τη θεία βοήθεια έβαλε κόρακα μέσα, κόρακα πάλι εξαπέστελε. Λύκο φιλοξένησε, τη θηριωδία του δεν την άλλαξε. Στην κιβωτό δεν μπήκανε τα αγρίνια μέσα και βγήκαν ήρεμα. Αγρίνια μπήκαν, αγρίνια βγήκαν. Γιατί εκείνη, λοιπόν, αλλά αυτός όμως δεν συμπεριφέρεται έτσι, αλλά αφού υποδέχτηκε λύκους, τους έκανε πρόβατα. Και αφού δέχτηκε γεράκια και καλιακούδες, τα έκανε περιστέρια. Και αφού απομάκρυνε κάθε παραλογισμό και θηριωδία της ανθρώπινης φύσης, έβαλε μέσα της την ημερότητα του Αγίου Πνεύματος και μέχρι σήμερα πλέει η κιβωτός αυτή και δεν διαλύεται. Γιατί πέρα από τα ψέματα, ο Απόστολος, εμείς χρωστάμε την ύπαρξη της Εκκλησίας στον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός βρήκε στο πρόσωπο του Απόστολου Παύλου το σκεύος εκλογής, όπως το ονομάζει άλλωστε, το σκεύος εκλογής, και το χρησιμοποίησε. Βρήκε τον Παύλο και τον άφησε, τον αμόλυσε στην οικουμένη να του φτιάξει την Εκκλησία. Μεγαλύτερος υπηρέτης και διάκονος του Θείου Λόγου από τον Απόστολο Παύλο δεν υπήρξε, πραγματικά. Θα μπορούσε να γίνει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όχι. Τότε γεννήθηκε ο Παύλος. Το συγκεκριμένο Παύλο βρήκε. Ναι. Το συγκεκριμένο Παύλο. Και ούτε μπόρεσε, λέει. Και ούτε μπόρεσε αυτή την κιβωτό του Παύλου, όχι μόνο της κακίας, να ανοίξει τις σανίδες της, αλλά κατόρθωσε να επιπλέψει και να διαλύσει τη θύρα του χειμώνα. Και πολύ φυσικά δεν διαλύθηκε, αφού οι σανίδες της δεν είναι αλλημένες με άσφαλτο και πίσα, όπως ήταν η κιβωτός του Νόε, αλλά με το Άγιο Πνεύμα. Τελειώσαμε με τους δύο, με τον Άβελ και τον Νόε. Τους ξεπέρασε ο Παύλος. Για να δούμε τώρα τον μεγάλο πατριάρχη Αβραάμ. Αλλά τον Αβραάμ θαυμάζουν όλοι, γιατί όταν άκουσε «φύγε από τη γη σου και το συγγενή σου», άφησε πατρίδα και σπίτι και φίλους και συγγενείς και τα πάντα ήταν για αυτόν η εντολή του Θεού. Έτσι έκανε ο Αβραάμ. Με την εντολή του Θεού τα παράτησε όλα και ακολούθησε τη Θεία Εντολή. Πραγματικά και εμείς το θαυμάζουμε αυτό. Αλλά τι θα μπορούσε να υπάρξει σάξιο με τον Παύλο? Αυτός δεν άφησε πατρίδα και σπίτι και συγγενείς, αλλά τον ίδιο τον κόσμο για χάρη του Ιησού, ή καλύτερα τον ίδιο τον ουρανό, και κάτι περισσότερο από τον ουρανό περιφρόνησε, και ένα μόνο ζητούσε, την αγάπη του Ιησού. Και άκουσε τον ίδιο να δηλώνει αυτό και να το λέγει αυτό που μας συγκινεί, που λέγει
εδώ, 839. Ναι, ναι. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, πέπεις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε εμεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις χτίσεις εταίρα δυνήστε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της Χριστώ Ιησού, του Κυρίου ημών. Δηλαδή, ούτε οι περιστάσεις του παρόντος, τα παρόντα, ούτε τα μέλλοντα, οι γεγονότα, ούτε το ύψος, ούτε το βάθος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Αυτός λοιπόν όλα τα άφησε, όλα τα αρνήθηκε και ζητούσε μόνο την αγάπη του Θεού. Αλλά ο Αβραάμ, ρυψοκινδυνεύοντας τη ζωή του, άρπαξε από τους βαρβάρους τον ανεψιό του, το 7. Υπάρχει διήγηση στη γέννηση. Το Λότ. Άρπαξε τον Λότ και τον έσωσε από τους εχθρούς του. Ο Παύλος όμως δεν άρπαξε τον ανεψιό του ούτε 3 και 5 πόλεις, αλλά ολόκληρη την οικουμένη, όχι από βαρβάρους, αλλά από τα ίδια τα χέρια των δαιμόνων, υπομένοντας καθημερινά άπειρους κινδύνους και παρέχοντας με τους δικούς του θανάτου πολλή ασφάλεια στους άλλους. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ υπάρχει το κυριότερο αγαθό και το ανώτατο δείγμα ευσέβειας, το να θυσιάσει δηλαδή τον Υιόν του, που συγκινεί και μας κάνει όλους έτσι να αισθανόμαστε κάπως περίεργα. Όμως και εδώ θα συναντήσουμε τα προτείνοντα έχει ο Παύλος. Γιατί δεν θυσίασε τον γιο του, αλλά τον εαυτό του άπειρες φορές, πράγμα που είπα και παραπάνω. Ας αφήσουμε τον Αβραάμ. Τι θα μπορούσε να θαυμάσει κανείς στον Ισαάκ? Πάρα πολλά βέβαια πράγματα. Κυρίως όμως ότι ήταν ανεξίκακος, την ανεξικακία. Γιατί όταν άνοιγε πηγάδια ο Ισαάκ και τον έδιωχνουν από τα δικά του κτήματα, αυτός δεν επιτιθόταν, αλλά ανεχόταν να βλέπει και τα πηγάδια σκεπασμένα με πέτρες μόλις τα είχε ανοίξει και χώμα, και πάντοτε μετανάστευε σε άλλον τόπο χωρίς να επιτίθεται κάθε φορά σε αυτούς που τον στεναχωρούσαν, αλλά παρετούνταν και παραχωρούσε τα δικά του κτήματα μέχρι τότε που χόρτασε την άδικη επιθυμία τους. Αλλά ο Παύλος, βλέποντας όχι τα πηγάδια του σκεπασμένα με πέτρες, αλλά το δικό του σώμα, τον λιθοβολούσαν τον Παύλο, δεν το ανεχόταν μόνο όπως ο Ισαάκ, αλλά προσπαθούσε να ανυψώσει στον ουρανό αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Αυτοί τον λιθοβολούσαν και αυτός προσπαθούσε να τους σώσει, να τους ανεβάσει στον ουρανό. Γιατί όσο σκεπαζόταν από πέτρες η πηγή, ο Παύλος, όσο σκεπαζόταν η πηγή είναι ο Παύλος, τόσο περισσότερο ανοιγόταν και έχινε προς τα έξω περισσότερους ποταμούς υπομονής. Αλλά η Αγία Γραφή θαυμάζει τον Υιό του Ισαάκ για την υπομονή του. Ποιος ήταν ο Υιός του Ισαάκ? Ο Ισαφ. Όχι, ο Ισαφ ήταν ο αδερφός του. Ιακώβ. Ναι, ο Ιακώβ. Τον Ιακώβ, μπράβο. Όχι τον Ισαφ, τον γιο του. Τι λέει, με έχει ο Ισαφ, πώς το λέει. Όχι, τον Ιακώβ την υπομονή. Α, τον Ιακώβ, να, ναι. Τον Ισαφ πήγε και κορόιδεψε, ο Ιακώβ κορόιδεψε τον Ισαάκ. Τον Ισαφ. Και πήρε τα πρωτοτόκια. Ναι, αυτός και κατάγονται οι Εβραίοι από τον Ιακώβ, όχι από τον Ισαφ. Δηλαδή, έχουμε, σαν πατριάρχη δεν λέμε πατριάρχη Ισαφ, λέμε πατριάρχη Ιακώβ. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αλλά η Αγία Γραφή θαυμάζει το γιο του Ισαάκ για την υπομονή του, τον Ιακώβ. Και ποια αδαμάντινη ψυχή θα μπορέσει να επιδείξει την υπομονή του Παύλου? Γιατί δεν εργάστηκε 14 χρόνια. Γιατί ο Ιακώβ, όταν με κόλπο της Ρεβέκα, της μάνας του, πήρε τα πρωτοτόκια από τον Ισαφ, κορόιδεψε τον πατέρα του, ο Ισαάκ δεν έβλεπε, κάποια στιγμή ήταν γέρος πια, και αυτός πήγε και έβαλε μια προβιά από πρόβατο εδώ, μια προβιά, και ήξερε ο Ισαάκ ότι ο γιος του Ισαφ, που ήταν πρωτότοκος, ήταν δυσόδης, τριχωτός, αυτός ήταν σπανός ο Ιακώβ, πήγε με την προβιά και του λέει, πατέρα εγώ είμαι, σε έφερα κυνήγι. Λέει, εσύ είσαι, και του λέει, έκανε έτσι το χέρι, το χάιδρυσε και το στήθος και είδε ότι είχε τρίχες. Αλλά εσύ είσαι, σε ευλογώ, λέει, να πάρεις τα πρωτοτόκια. Και ευλόγησε τα πρωτοτόκια. Τον έδωσε δηλαδή την ευλογία του.
Φεύγει ο Ιακώβ και του λέει η μάνα του, η Ρεβέκα, φύγε, τρίχα, τρίχα, λες την έρημο, θα σε φύγει, η Ισάφ θα σε σφάξει. Φεύγει ο Ιακώβ, φεύγει στην έρημο. Έρχεται ο Ισάφ με το ελάφι στην πλάτη, πατέρα γύρισα, να με ευλογήσεις, έφερα το κυνήγι. Ποιος είσαι? Ο Ισάφ. Τότε κατάλαβε ο Ισάκ ότι τον κοροϊδεύσε ο Ιακώβ. Ο Ισάφ τρελάθηκε. Εν τω μεταξύ όλη η ιστορία έγινε επειδή ήταν λίβαργος ο Ισάφ. Δηλαδή όταν γύρισε από το κυνήγι, τον είχε ερμηνεύσει τον Ιακώβ η μάνα του να πάει πρώτη μέσα. Αυτός τον λέει τον αδελφό του. Λέει, επειδή το άρεσε να μαγειρεύει τον Ιακώβ, έκανα φακές, του λέει. Θες να φας? Εκείνος δεν πήγε να πάρει τα πρωτοτόκια, έχασε, διάλεξε να φάει τις φακές. Έφαγε, γι' αυτό λέμε πινακίου φακής. Έφαγε τις φακές και βρήκε τον χρόνο ο άλλος και πήρε τα πρωτοδόκια. Έφυγε και πήγε στην έρημο. Και εκεί στην έρημο υπέμεινε, ερωτεύτηκε την Ραχίλ, τη Λία, ερωτεύτηκε την Ραχίλ, ερωτεύτηκε τη Ραχίλ. Είχε όμως και μια άλλη αδερφή, τη Λία. Η Λία ήταν μεγαλύτερη σε ηλικία. Όταν την ερωτεύτηκε, πήγε, τη ζήτησε. Τη λέει ο πατέρας της, που ήταν ο Λάβαν. Ο Λάβαν, που ήταν ο Λάβαν, λέει, θα κάτσεις 14 χρόνια βοσκός στα πρόβατά μου και στα αρνιά μου και μετά θα σου δώσω τη Ραχίλ. Κάθεται 14 χρόνια, βοσκάει και πάει να παντρευτεί. Αλλά τις νύφες τις πήγαιναν σκεπασμένες. Με τέτοιο. Παντρεύεται, ξεσκέπασε την ύφρα τη Φιλίσης, ξεσκεπάζει την ύφρα τη Φιλίσης, τι να δει, τη Λία. Αμάν, ο έρωτας της ζωής της, κάτσε άλλα 14 χρόνια, βόσκα ξανά τα πρόβατα και μετά από 14 χρόνια παντρεύτηκε την Ραχίλ. Με τη Λία έκανε 10 γιους, Ρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Δαν, Θαλήν, Γάδα, Σιρ, Ιωσήφ. Όχι, μην τα μπερδεύεις, 10 γιους της Λία και 2 γιους της Ραχίλ, τον Ιωσήφ και τον Βινιαμίν. Μετά, το Ιωσήφ και εκεί μην λέτε πόσο χρόνια, 14 και 14 και 14 και 14, γιατί οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια εκεί την εποχή. Και έκανε, και αυτός ο Ιωσήφ είναι ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, όχι ο υπουργός μαζί τα φάγαμε. Ο υπουργός μαζί τα φάγαμε, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος που ήταν μέσα στην καλοσύνη, ο οποίος πήγε στην Αίγυπτο κτλ. Λοιπόν, από την υπομονή αυτήν εμπνέεται τώρα ο Χρυσόστομος και λέει, την υπομονή που έκανε ο Ιακώβ που περίμενε 14 χρόνια και 14 να παντρευτεί την αγαπημένη του, λέει, και ποια δαμάντινη ψυχή θα μπορέσει να επιδείξει την υπομονή όμως του Παύλου, γιατί δεν εργάστηκε 14 χρόνια, αλλά όλη τη ζωή για την ύφη του Χριστού, την Εκκλησία, χωρίς να υποφέρει μόνο από τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας που υπέφερε ο βοσκός, αλλά υπομένοντας. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα για τους Αποστόλους, γιατί εμείς δεν διαβάζουμε τις επιστολές και τις πράξεις των Αποστόλων και δεν καταλαβαίνουμε τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι για να στερεώσουν την Εκκλησία στην Οικουμένη. Δεν το καταλαβαίνουμε. Το θεωρούμε πολύ λίγο και νομίζω είναι κρίμα για την Εκκλησία τη σύγχρονη, όταν τουλάχιστον στους 12 Αποστόλους εορτάζουμε τους 12 Αποστόλους, να μην κάνουμε λειτουργίες. Να γιορτάζει για παράδειγμα ο Απόστολος Ιάκωβος και να μην κάνουμε λειτουργία, Αρθέως, και να μην κάνουμε λειτουργία. Είναι κρίμα να κάνουμε μόνο στους πρωτοκορυφαίους και σε μερικούς ακόμα. Δεν υπέφερε λοιπόν μόνο τον καύσωνα και τον παγετό της νύχτας, τον καύσωνα της ημέρας και τον παγετό της νύχτας, αλλά υπομένοντας άπειρες νυφάδες πειρασμών, σήμερα δεχόμενος μαστιγώσεις, την άλλη μέρα λιθοβολούμενος, άλλοτε μαχόμενος με τα θηρία και άλλοτε αγωνιζόμενος με το πέλαγος, με την πείνα, που η πείνα αυτήν διαρκούσε ημέρα και νύχτα, και με το ψύχος, και πάντοτε υπερπηδώντας τους κινδύνους και αρπάζοντας τα πρόβατα από το στόμα του διαβόλου.